Κυρία Υπουργέ, οι πλημμύρες του φθινοπόρου στη Θεσσαλία, οι τεράστιες καταστροφές που προκλήθηκαν και κυρίως οι μεγάλες καθυστερήσεις του κρατικού μηχανισμού να αντιμετωπίσει γρήγορα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν έχουν οδηγήσει τους μαθητές των περιοχών να ζουν μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Τα σχολεία έκλεισαν για μέρες, μαθητές αναγκάστηκαν να μετικήσουν, αρκετοί βρίσκονται ακόμα σε σπίτια μακριά από τις οικίες τους. Η πλειοψηφία των παιδιών των λαϊκών οικογενειών ακολουθεί το γολγοθά των γονιών τους, που αφορά τις καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων, την έλλειψη εισοδήματος, ιδιαίτερα των αγροτών και επαγγελματιών, αλλά και εργαζομένων που καταστράφηκαν, που έχασαν τις δουλειές τους. Πολλοί παράλληλα με το σχολείο συνέβαλαν στον καθαρισμό των σπιτιών που κράτησε για εβδομάδες εις βάρος του απαραίτητου χρόνου για μελέτη. Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε και τις επιπτώσεις στην ψυχολογία των νέων ανθρώπων που σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται να ζουν εδώ και 7 μήνες και 8 μήνες σε κατεστραμμένες γειτονιές και χωριά, αντικρίζοντας καθημερινά εικόνες εγκατάλειψης. Ειδικά για τους μαθητές της τρίτης λυκείου, η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη, αφού μέσα σε αυτές τις συνθήκες καλούνται και να προετοιμαστούν για το γολγοθά των πανελλήνιων εξετάσεων, παλεύοντας καθημερινά και με όλες αυτές τις αντικσότητες. Όλα λοιπόν τα παραπάνω αφορούν το σύνολο των μαθητών της Θεσσαλίας, ανεξάρτητα από το βαθμό της καταστροφής στην περιοχή που μένουν, καθώς όλες οι περιοχές επηρεάστηκαν σοβαρά, άμεσα ή έμεσα. Η λήψη λοιπόν μέτρων που θα ανακουφίζουν και θα διευκολύνουν τους μαθητές που δίνουν εξετάσεις με όσο δυνατόν καλύτερους όρους είναι επιτακτική και μιλάμε συγκεκριμένα να υπάρξει ειδική μοριοδότηση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους μαθητές της Θεσσαλίας. Εξάλλου σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν, λόγω φυσικών καταστροφών, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Μάτι, Μάνδρα, πάρθηκαν αντίστοιχα μέτρα, αποτελεί εξάλλου και αίτημα των ίδιων των μαθητών, των ενώσεων γονέων, γενικότερα των ενώσεων και των εκπαιδευτικών και όλης της Θεσσαλίας. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Πράγματι, κύριε συνάδελφε, επειδή προερχόμαστε και από την ίδια περιοχή και ξέρουμε τι έγινε στη Θεσσαλία, ο Ντάνιελ έπληξε τις περιοχές της Θεσσαλίας, μεγάλες καταστροφές, σοβαρές συνέπειες για τους κατοίκους. Και η πολιτεία και στάθηκε και στέκεται και θα στέκεται βεβαίως έμπρακτα κοντά στους πληγέντες. Σε ό,τι αφορά τη δική μας αρμοδιότητα τώρα. Στα μέτρα που υπάρχει περιθώριο να πάρουμε είναι η μοριοδότηση των μαθητών της τρίτης τάξης του Λυκείου ώστε να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό είναι ο νόμος 4186 του 2013 που τροποποίησε προγενέστερους νόμους και προβλέπει, να μην κουράζουμε λεπτομέρειες, μαθητές και μαθήτριες της τελευταίας τάξης, απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ περιοχών που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Εξαιτίας φυσικών καταστροφών εισάγονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις στον ΑΕΗ. Αυτή η ρύθμιση εφαρμόζεται και για τους μαθητές και αποφοιτούς των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, που είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών. Ακόμη και αν υποβάλλουν αίτηση δήλωση συμμετοχή σε πανελλαδικές εξετάσεις σε λύκειο άλλης περιοχής ή σε διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετική, αρκεί να είναι μόνιμοι κάτοικοι των πληγέντων περιοχών. Το δικαίωμα ισχύει μόνο για όσους θα υποβάλλουν αίτηση, δηλαδή δήλωση συμμετοχή, στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις και για όσους υποβάλλουν αίτηση δήλωση συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό. Και η εισαγωγή αφορά πάντοτε στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Βασική προϋπόθεση επίσης που υπάρχει είναι να έχει ήδη κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προβλέπεται στο νόμο 3013 του 2002. Για να είναι πιο σαφές και σε εσάς και σε όσους παρακολουθούν, θα σας εξηγήσω τη διαδικασία που καθορίζεται το ποσοστό των δικαιούχων, το ειδικό ποσοστό των δικαιούχων για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Οι διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποβάλλουν το αίτημα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Επιστοποιήσεων του Υπουργείου. Απαιτούνται αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με τις οποίες αποφασίστηκε η κήρυξη και η παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Δήμων, όπως σας είπα και πριν, επιστολές του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, με τις οποίες ζητείται ο καθορισμός αυτού του ειδικού ποσοστού για την εισαγωγή, και επικουρικά διάφορες επιστολές και αιτήματα, εφόσον υπάρχουν, από περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης, από δημάρχους, από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, όπως λέτε, με τις οποίες να ζητείτε το ίδιο πράγμα, ο καθορισμός του ειδικού ποσοστού επιπλέον του αριθμού των εισακτέων. Εν συνεχεία, οι μαθητές συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Για να είναι δικαιούχοι αυτού του ποσοστού, θα πρέπει να έχουν πετύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής της σχολής, του τμήματος ή της εισαγωγικής κατεύθυνσης, την ελάχιστη βάση εισαγωγής ή τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, του τμήματος ή της εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση. Συνολικό αριθμό μορίων ίσο με το 70% του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη σχολή που θέλουν να εισαχθούν. Και η απόφαση αυτή παγίως βγαίνει τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Είναι απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Καθορίζονται οι δικαιούχοι του ειδικού ποσοστού, που θέλω να πω εδώ ότι θα πρέπει να έχουν υποβάλει και τη σχέτιση δήλωση συμμετοχής. Στην απόφαση του Υπουργού Παιδείας καθορίζονται η δυνατότητα υπαγωγής του ειδικού ποσοστού εισακτέων, οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιλογή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής και κάθε άλλο σχετικό θέμα, εάν υπάρχει. Λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση του ειδικού ποσοστού ο αριθμός των πληγέντων σε σχέση με εκείνους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ανά κατηγορία και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 2%. Αφού γίνουν όλα αυτά, μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες, η διεύθυνση δευτεροβάθμια συντάσσει πίνακα αναπεριοχή, αναγράφει το σύνολο των δικαιούχων, τα αποστέλει στο Υπουργείο και έντυπα και ηλεκτρονικά, γίνεται διαδικασία επιλογής και ανακοινώνεται τα αποτελέσματα ανάλογα με τις προϋποθέσεις που πληρεί ο κάθε υποψήφιος. Παραβίασα τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε, γιατί νόμιζα ότι θα απαντήσω και στις δύο ερωτήσεις μαζί. Θα είμαι πιο σύντομη στη δευτερολογία. Ευχαριστώ. Καταρχάς, νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα το οποίο πρέπει να επιληθεί και γρήγορα και άμεσα. Να μην βάλουμε τώρα τα παιδιά που είναι στην τελική ευθεία και τους γονείς τους σε ένα καινούριο γολγοθά να μαζεύουν δικαιολογητικά ή να περιμένουν το τι θα γίνει. Άρα νομίζω ότι πρέπει μέσα στις επόμενες μέρες να καθοριστούν ακριβώς και τα ποσοστά και όλα όσα προβλέπονται, να ανακοινωθούν, να γνωρίζει όλος ο κόσμος στη Θεσσαλία το τι θα γίνει, να γνωρίζουν οι μαθητές. Το λέω γιατί υπήρξε και μια αναμονή τις προηγούμενες μέρες, τις προηγούμενες εβδομάδες για τον Α ή τον Β λόγο. Νομίζω ότι αυτά όλα πρέπει να εξασφαλιστούν γρήγορα και άμεσα. Έχω ένα ερωτηματικό σε αυτό που είπατε με το 2%, αν καλύπτει με βάση τον πληθυσμό της Θεσσαλίας, γιατί αν δεν καλύπτει πρέπει γρήγορα να αλλάξει ώστε να καλυπτούν όλοι οι μαθητές οι οποίοι είναι μαθητές σε όλη τη Θεσσαλία που έχουν πληγεί. Λέω με τέτοια ή με άλλα ζητήματα τα οποία μπορεί να περιλαμβάνει ο προηγούμενος νόμος να μην αποκλειστούν οι μαθητές και επαναλαμβάνω γρήγορα να μάθουν γονείς και μαθητές ότι θα υπάρξει αυτή η μοριοδότηση για να δώσουν με καλύτερη ψυχολογία τις εξετάσεις. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τη γενικότερη θέση μας. Δεν είναι της ώρας να την αναλύσουμε. Κάτω από άλλες συνθήκες και με άλλα κριτήρια, νομίζω δεν θα χρειαζόταν καν να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα. Αλλά ακόμα και τώρα, λέω, είναι μια διεκδίκηση δίκαιη, την οποία στηρίζουμε και εμείς εδώ. Και επαναλαμβάνω, για τρίτη φορά, πρέπει γρήγορα να μάθουν ακριβώς οι γονείς και οι μαθητές τη διαδικασία, να μην αποκλειστεί κανένας μαθητής. Σας ευχαριστώ. Τώρα, ελπίζω να μην σας ερμηνεύω σωστά. Μου υποδείξατε παρά τον νόμο να τα ανακοινώσουμε νωρίτερα τα αποτελέσματα και παρότι δεν έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί και θα βγει όπως γίνεται πάντα. Να σας πω εδώ για να ξέρετε. Όχι, αλλαγή του νόμου δεν υπάρχει, να το ξεκαθαρίσω αυτό, ούτε σε ό,τι αφορά το ποσοστό, ούτε τη διαδικασία, ούτε τις προϋποθέσεις. Σε ό,τι αφορά το χρονικό ορίζοντα, 15/9 βγήκε το 23, 26/8 του 22, 10/9 του 21, 5/10 το 20, 27/8 του 18. Γνωρίζουν και τις προϋποθέσεις, επειδή έρχονται σε επαφή και με μένα και με το γραφείο μου, και τώρα θα έρχονται και με εσάς που γνωρίζετε τις προϋποθέσεις και ξέρουν ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Ξέρουν ότι δεν είναι ανεφετέρου εισαγωγή τους. Υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο τηρείται πάντοτε ευλαβικά. Κανείς δεν αδικείται. Ευήκο είναι το του Υπουργείου Παιδείας. Το εξετάζουμε το θέμα. Θα σας πω μόνο για την ενημέρωσή σας ότι ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Θεσσαλίας που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις του 24 ανακατηγορία είναι 5.389 υποψήφοι ημερησίων γενικών λυκείων, 1.650 ημερησίων ΕΠΑΛ, 24 εσπερινών γενικών λυκείων και 183 εσπερινών ΕΠΑΛ. Και μέχρι στιγμής, κύριε συνάδελφε, μόνο ένα έγγραφο έχει υποβληθεί στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου και αυτό είναι από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας της Καρδίτσας, που διαβιβάστηκε και επιστολή των Συλλόγων Γονέων και Δαιμόνων εκείνης της διεύθυνσης. Αιτήματα βεβαίως από φορείς έχουν υποβληθεί, όπως είναι και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας, η ΕΛΜΕ κλπ. Αυτά για την ενημέρωσή σας.
σε οτιδήποτε θα γίνει, οι μαθητές ξέρουν, οι γονείς γνωρίζουν και η εκπαιδευτική μας την ευαισθησία του Υπουργείου, αλλά και την αυστηρή τήρηση των προβλεπομένων από τον νόμο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.